και έχω εκλεκτή παρέα, εκλεκτή συντροφιά σήμερα. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης είναι απέναντί μου. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Λένη. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Έχω πάρα πολλά χρόνια να σε δω. Η πρώτη μας γνωριμία νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Ήσουν ακόμα τότε εκεί. Ναι. Πρώτες αυτό ξέρω λέει 10 χρόνια. Κάπου εκεί είναι, ναι. 10 είναι χρόνια. Πολλά ναι. Τα χρόνια. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Νομίζω ήταν 2010, κάτι τέτοιο. 12 χρόνια εκεί ήταν. Εκεί. Πώς είσαι, Παναγιώτη, τι κάνεις. Κουρασμένος, γιατί κάνεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα. Είχα κουραστεί λίγο με τις πρόβες, γιατί προετοιμαζόμουν για δύο παραστάσεις παράλληλα. Που παίζουμε τώρα, έχουμε ξεκινήσει και τις δύο παραστάσεις. Οπότε τώρα απολαμβάνω την παράσταση. Έρχεται ο κόσμος, απολαμβάνει και ο κόσμος από ό,τι φαίνεται τις παραστάσεις. Άρα είσαι 7 στα 7. Είμαι 7 στα 7, ναι, ναι. Δύσκολο αυτό, ε. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Μπορώ να σου πω ότι ίσως είναι και πιο δύσκολο άλλες φορές που έχεις το προγύρισμα και πρέπει να τελειώσει το γύρισμα και να τρέξεις να πας στο θέατρο μετά. Ίσως αυτό να είναι και ακόμα πιο κουραστικό. Οπότε θέλω να σου πω να έχεις δεσμευμένα τα απογεύματά σου για την παράσταση. Εντάξει, είναι κάτι διαχειρίσιμο. Εσύ τώρα έχεις αφοσιωθεί, έχεις αφιερωθεί στο θέατρο κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχεις κάνει και δύο ταινίες, μία εδώ στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό, ναι, θα τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά γιατί μόνο θέατρο και όχι τηλεόραση καθόλου. Έτυχε, δεν είναι κάτι. Και ξέρεις, πολλές φορές μου το λένε, ή ξέρω, να, όπως είπες, έκανα την ταινία στο εξωτερικό, μου λένε. Χαθήκατε, πού είσαστε, γιατί δεν. Εγώ πάντα κάνω. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μπορεί να είμαι στο θέατρο, μπορεί να είμαι σε μια ταινία στο εξωτερικό, μπορεί να είμαι κάπου αλλού. Εντάξει, ανάλογα το κοινό που θα σε δει, ναι, θα επιλέξει να σε δει. Μπορεί να αισθάνεται. Δηλαδή, κάποιο που βλέπει τηλεόραση σου λέει α, λείπεις. Κάποιο που βλέπει όμως θέατρο, είμαι ήδη σε δύο παραστάσεις. Οπότε τυχαίνει. Σωστό. Αλλά ως μέσο, επειδή η τηλεόραση είναι γενικά το μέσο που μπαίνει περισσότερο στα σπίτια, ναι, του, ναι, κόσμου, αισθάνονται αν δεν κάνει τηλεόραση, αισθανόμαστε ενδεχομένως ότι. Είναι καθαρά θέμα τύχης, δηλαδή ποια πρόταση θα έρθει πρώτη και ποια πρόταση βέβαια αισθάνεσαι ότι σου αρέσει καλλιτεχνικά. Δηλαδή σε γεμίζει να δεχτείς τη συνεργασία. Σου λείπει εσένα η τηλεόραση? Καθόλου, δεν είναι. Ένα κομμάτι της δουλειάς είναι γι' αυτό. Είναι άλλο το μέσο. Δεν μου λείπει με την λογική ότι. Δηλαδή θα μπορούσα να μου λείψει η δουλειά εν γέννη. Ναι. Να μην δουλεύω, να μην κάνω αυτή τη δουλειά ή να κάνω κάτι άλλο. Σαν ένα άλλο είδος της δουλειάς μου, όχι, δεν μου λείπει. Έχεις δει κάτι φέτος τηλεοπτικά που να έχεις πει ότι μ' άρεσε αυτή η δουλειά, την ξεχώρισα? Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθώ κάτι επισταμμένος. Μ' αρέσει όμως που βλέπω γενικά μια πολύ καλή, πώς να το πω, μυθοπλασία. Δηλαδή, βλέπω πολύ ενδιαφέροντα σενάρια, βλέπω σενάρια που έχουν ασχοληθεί με διαφορετικές εποχές. Βλέπουμε δράματα εποχής, με πολύ ωραία κοστούμια, με πολύ ωραία σκηνικά. Έτσι πιο πρωτότυπες ιστορίες. Δηλαδή θεωρώ ότι έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος της ελληνικής τηλεόρασης που είχε να κάνει περισσότερο με δράματα πιο σύγχρονα. Ναι, και τότε τα καθημερινά που κάνατε κι εσείς. Που ήταν ιστορίες πιο πολύ, ξέρεις, ανθρώπων. Ερωτικές, αλλά και ανθρώπων του σήμερα, ρε παιδί μου. Ναι. Με μοντέρνα σπίτια, μοντέρνα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ το έτσι κτλ. Η τέχνη θέλει να. Η εποχή, ας πούμε, να αλλάζει. Ξέρετε, είναι το παραμύθι που λέμε μια φορά και έναν καιρό. Τώρα είχαμε κάποιον ανάγκη. Άλλο καιρό, κάποιαν άλλη φορά. Είχαμε ανάγκη από αυτό το παραμύθι τώρα, το παραμύθι εποχής, ας πούμε. Νομίζω ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια, πώς να το πω, πάγια ανάγκη της μυθοπλασίας. Πάντα πρέπει να αναφέρεσαι και σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές συνθήκες, έτσι να το πω. Εσείς τότε με τα καθημερινά, ήταν και η εποχή που μπαίνει. Δηλαδή, κάνανε νούμερα τηλεθέα στα καθημερινά σύριαλ τεράστια. Γιατί ήταν εξαιρετικές δουλειές, οι οποίες αλλάξανε ουσιαστικά και τη σελίδα στον τρόπο γυρίσματος. Δηλαδή, ήταν όλα εξωτερικά γυρίσματα, ήταν σε φυσικούς χώρους, ήταν πολύ απαιτητικά γυρίσματα. Δηλαδή, κάναμε 12 και 14 ώρες γύρισμα, ναι, την ημέρα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν φάμιλο. Πώς να το πω, το αποτελέσματος που θα έπαιρνες από ένα εβδομαδιαίο σύριαλ. Mm. Το εβδομαδιαίο γύριζες ένα επεισόδιο όλη τη βδομάδα. Ή μια ταινία που θα πας σε φυσικούς χώρους, θα στήσεις τις κάμερες, τα φώτα κτλ. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο σε αυτές τις σειρές με καθημερινή προβολή. Και γι' αυτό τις αγάπησε πάρα πολύ και ο κόσμος. Τώρα θα έκανες κάτι καθημερινό. Μα πλέον νομίζω ότι η ανάγκη του κοινού είναι για να βλέπει κάτι ή αν όχι σε καθημερινή επαφή με αυτή τη σειρά. Δεν έχει περάσει πλέον το φορμάτ της εβδομάδας, ότι θα δω ένα επεισόδιο τη εβδομάδα και ναι, θα περιμένω την άλλη εβδομάδα. Τρεις, τέσσερις φορές τη εβδομάδα. Είναι απέτηση του κοινού πια. Δεν μπορείς να δώσεις λιγότερο. Ή αν, ακόμα και αν το γυρίσεις, ρε παιδί μου, να κάνεις περιορισμένο αριθμό επεισοδίων, να πεις 20-30 επεισόδια, ξέρω εγώ, θα γυριστούν όλα μαζί.
Οπότε μετά να μπορεί το κοινό να τα δει πιο γρήγορα, είτε σε πλατφόρμα, είτε ξέρεις. Εσύ πάνε γιατί ασχολούσουν τότε με τα νούμερα, δηλαδή πεζόταν ένα επεισόδιο. Θα είχες το άγχος την επόμενη μέρα να δεις την απήχησή του στον κόσμο. Που... Εντάξει, δεν το έκαναν από την αλήθεια και... Επειδή πήγαινανε καλά. Μπορεί να ήμουν και λίγο καλομαθημένος, ναι. Πήγαινανε καλά, δηλαδή δεν προλάβαινε και να έρθει η αγωνία, έτσι. Είχαν επιτυχία εξ αρχής, οπότε ναι, δηλαδή δεν... Ούτε υπήρξε κάποια στιγμή να πεις ότι ξεκίνησε κάτι πολύ δυναμικά και μετά έκανε κοιλιά και ξέρω εγώ αυτά. Είχανε πάντοτε μια πολύ καλή επιτυχία, καλή αποδοχή, οπότε δεν ανησύχησα ποτέ ιδιαίτερα. Θα πιαστώ από το καλομαθημένος και θα σε ρωτήσω πόσο καλομαθημένος είσαι γενικά στη ζωή σου. Είσαι της ασφάλειας, είσαι του θέλω να γίνονται όλα όπως τα θέλω. Μη σου χαλάσει κανένας το... Θέλω να γίνονται όλα όπως θα θέλω, επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής. Αλλά όχι, ναι, δεν νομίζω ότι κινούμαι εκ του ασφαλούς. Μάλλον το αντίθετο θα σου λέγα. Δηλαδή αισθάνομαι ότι αν κάτι δεν με γεμίζει, δεν διστάζω να απομακρυνθώ. Χωρίς να σκεφτώ ότι... Πολλές φορές, ας πούμε, κάνουμε κάποιους αναγκαστικά κάποιους συμβασμούς και λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν πειράζει, άσε να τελειώσει η σεζόν. Δεν είσαι έτσι, Μην χαλάσει τη συνεργασία κτλ. Άμα αισθάνομαι ότι δεν είμαι εγώ ή δεν μπορώ να είμαι εγώ ή αισθάνομαι ότι δεν το κάνω λίγο κάτεργο, ρε παιδί μου, λίγο καταναγκαστικά. Δυσκολεύομαι να μπω σε αυτό το ρόλο. Έχεις φύγει από δουλειά ή από σχέση έτσι από άλλη δουλειά. Από δουλειά, πες μου αρχικά. Ναι. Και μετά, αν θέλεις να μου πεις και στην προσωπική ζωή. Για αποπίεση. Ναι, φυσικά. Λες, δεν αντέχω άλλο. Και παράτησες τη δουλειά στη μέση. Ναι, εντάξει, όχι, δεν την παράτησα βέβαια με όρους, πώς να το πω, την άλλη μέρα το πρωί να μην έρθω. Ναι. Ολοκληρωνόταν, ας πούμε, το συμβόλαιο και δεν ανανέωνα. Αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Στην προσωπική σου ζωή. Καλά, στην προσωπική ζωή συμβαίνουν όλες οι πτυχές. Υπάρχουν στιγμές που. Κάτι έχει τελειώσει νωρίτερα από όσο θα ήθελες, κάποιος έχει απομακρυνθεί, εσύ έχεις απομακρυνθεί, το έτερον ήμιση έχει απομακρυνθεί, όλα συμβαίνουν αυτά. Ναι, καλά, μου απαντήσεις πολύ γενικά, εσύ λέω τι κάνεις ο άνθρωπος. Απαντήσεις πολύ γενικά γιατί αυτά λέγονται προσωπικά. Υπάρχει λόγος που λέγονται προσωπικά. Προσωπικά, γι' αυτό είπα πρώτα να πούμε τα επαγγελματικά και μετά να ρωτήσω γενικά τα προσωπικά. Στα προσωπικά σημαίνουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν, δηλαδή όποιος πει ότι μου σημαίνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, θεωρώ ότι είτε είναι πάρα πολύ άτυχος. Που του σημαίνουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα, ή πολύ τυχερός. Ή πολύ τυχερός. Γιατί αποκτά μετά μια μανιέρα. Ακριβώς. Οπότε σου λέει, ξέρω τι περιμένω. Έχεις μετανιώσει ποτέ για απομάκρυνσή σου που τελικά θεώρησες με τον καιρό ότι ήταν βιαστική, ότι θα έπρεπε να δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο. Όχι, όχι. Γιατί σου είπα ότι ο λόγος που. Πώς να το πω. Επέλεγα κάποια πράγματα ήταν πάντοτε συναισθηματικά, αν θέλεις. Το κίνητρο ήταν ψυχικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσα να υπάρξω διαφορετικά. Οπότε δεν είχε νόημα. Δηλαδή, ακόμα κι αν πεις ότι μετά μια συνεργασία γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ. Δεν είχε νόημα όμως να είμαι εγώ εκεί πέρα γιατί δεν αισθανόμουν ο εαυτός μου. Αυτό είναι ωραίο που έχεις μια συνέπεια με το μέσα σου. Δηλαδή, και αυτό σου δίνει και την ασφάλεια της απόφασης, έτσι. Εντάξει, δεν το λέω. Δεν είναι γενναιότητα. Γιατί ξέρεις που κάποιος μπορεί να το πάρει ως γενναιότητα. Μπράβο ρε φίλε, κάνεις το δικό σου ή... Δεν είναι γενναιότητα, είναι εσωτερική ανάγκη. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Και αυτό δίνει και όμως και την ψυχική υγεία που χρειαζόμαστε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή αναγνωρίζω κάπου τα όρια μου. Ξέρω ότι μέχρι εκεί μπορώ να είμαι ισορροπημένος. Αν περάσω αυτό το όριο, δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν θα μπορώ να είμαι ισορροπημένος. Θα έχω νεύρα. Θα αποτεθάμε αυτός. Τι δεν συγχωρείς τους ανθρώπους καθόλου, τι δεν μπορείς να ανεχθείς. Καλή ερώτηση, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω γενικά είμαι αρκετά μεγαλόθυμος, δεν... εντάξει, κοίταξε, άμα αισθανθώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιος... εντάξει, δεν μου φερθεί και πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι θα απομακρυνθώ, ψυχικά τουλάχιστον. Mm-hmm. Θα διεκδικήσεις το δίκιο σου, θα το προσπαθήσεις. Όχι, δεν έχω κάτι να προσπαθήσω. Δηλαδή θέλω να πω, ο κάθε άνθρωπος κάνει. Είναι και αυτός. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος κάνει. Θα σου πω, δικαιολογώ τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή θέλω να πω, ο καθένας κάνει αυτό που νιώθηκε ο ίδιος. Απλά νιώθω ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, το όριο του ενός με τον άλλον φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον. Θεωρώ ότι η φιλία
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σχέσης, έχει να κάνει λίγο με την αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, της δικιάς σου προσωπικότητας με την προσωπικότητα αλλού. Δηλαδή, υπάρχει μια, πώς να το πω, Μια χημεία, μπράβο, γι' αυτό λέμε για χημεία, έτσι, στις σχέσεις. Αν αισθανθώ λοιπόν πλέον ότι αυτή η χημεία αρχίζει να διαταράσσεται, αρχίζει να απομακρύνεται, να φεύγει δηλαδή μια προσωπικότητα του αλλού, να φτάνει σε ένα όριο πιο απομακρυσμένο. Οπότε εκεί δεν έχεις πλέον να πεις τίποτα με τον άλλον. Σωστό. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί κάνει πρεμιέρα και η ταινία σας, ναι, ο Καπετάν Μιχάλης. Ναι. Ακούω πάρα πολύ καιρό για αυτή την ταινία γιατί έχω έτσι πολύ μεγάλη αγάπη στον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο. Και με έχει μεταφέρει με έναν τρόπο στο κλίμα, στις ημέρες, στα γυρίσματα. Πες μου δύο λόγια, πώς έζησες εσύ τα γυρίσματα, πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, ίσως ήταν από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου, ναι. Γιατί, για τον εξής λόγο. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Μιλάμε ίσως για το πιο γνωστό του έργο. Ένα εμβληματικό έργο. Είναι το έργο που έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις ως βιβλίο παγκοσμίως. Ότι έχει γίνει η κινηματογραφική του μεταφορά με ρεαλισμό, με πολύ υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής παραγωγής. Αλλά ουσιαστικά αυτό που την ξεχωρίζω αυτή τη δουλειά ήταν γιατί ήταν από τις λίγες στιγμές που είχαμε το χώρο και το χρόνο να αφιερωθούμε μόνο σε αυτή τη δουλειά. Ναι, οι ηθοποιοί στην Ελλάδα έχουμε λίγο την κατάρα ότι πρέπει να τρέχουμε διαρκώς, ακόμα και στην ίδια μέρα, σε δύο και τρεις διαφορετικές δουλειές. Το γύρισμα, το θέατρο, τη συνέντευξη, το ένα, το άλλο κτλ. Ήτανε τρεις-τρεισήμισι μήνες αποκλειστικά στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία των γυρισμάτων, όπου ήμασταν εκεί πέρα, στους φυσικούς χώρους που έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα, αφιερωμένοι μόνο στο ρόλο μας ο καθένας, με το έργο, με το σκηνοθέτη μας, με το χαρακτήρα μας, δηλαδή όπως πρέπει να γυρίζεται μια ταινία. Σήμερα στους κινηματογράφους θέλω να δώσουμε έτσι όλα τα αστέρια να στείλουμε εμείς να είναι καλοτάξιδοι, αν και σίγουρα θα την αγαπήσει και θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Μακάρι. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο γιατί μας λείπουν οι καλές, ωραίες ταινίες. Σίγουρα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα μια σταθερή παραγωγή ταινιών. Δηλαδή γίνονται κάποιες έτσι, κάποια χρονιά θα βγουν μία-δύο ταινίες, στην καλύτερη περίπτωση να βγει η τρίτη. Να, φέτος ας πούμε είναι ευχής έργων που έχει βγει και η Φόνησα. Ένα άλλο σπουδαίο έργο του Παπαδιαμάντη. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν πολύ όμορφη χρονιά η φετινή. Θέλω να μου πεις και λίγο τα θεατρικά σου, γιατί Δευτέρα και Τρίτη είσαι στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Ναι. Παίζουμε τον Σεργέη. Ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας. Μία μαύρη κωμωδία ρώσικη του Δημήτρη Ντανίλοφ. Τον Δημήτρη Ντανίλοφ τον ξέρει το θεατρόφιλο κοινό από ένα άλλο έργο του, Ο άνθρωπος από το Ποντόλσκ, που επέκτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι-πρόπερσι. Αυτό είναι το καινούριο του έργο, το οποίο το βρήκε η Ταμίλα Κουλίεβα, έκανε τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και από ό,τι φαίνεται ήδη ο κόσμος την απολαμβάνει πάρα πολύ αυτή την παράσταση. Δευτέρα και Τρίτη είναι αυτή. Δευτέρα και Τρίτη, ναι. Τώρα Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή, είπα να μην κάθομαι, έτσι, και αρκετές ημέρες, παιδί μου, έτσι. Οπότε εκεί συνέβη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν όσα χρόνια είχαμε να τα πούμε από τη Θεσσαλονίκη. Παίζετε με τη Φέη Ξυλά. Συναντήθηκα με τη Φέη Ξυλά ξανά καλλιτεχνικά, κάνοντας πάλι ένα καταραμένο ερωτικό ζευγάρι. Και συναντιόμαστε λοιπόν επί σκηνής στη σκηνή του θέατρου Σταθμός, στην πλατεία του Μεταξοργίου, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, το καινούριο έργο της Γιασμίνα Ρεζά, τον Μπέλα Φιγκούρα. Πάλι η Γιασμίνα Ρεζά είναι πολύ γνωστή στο θεατρόφιλο κοινό. Από το Art, από το Θεό της Φαγής, μια πολύ σπουδαία και αναγνωρισμένη συγγραφέα. Εύχομαι όλα τα καλά. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Να σου φέρει το 2024 ό,τι επιθυμείς και ό,τι θα κάνει την καρδιά σου να αισθάνεται όμορφα και ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πολύ. Καλή επιτυχία και στα θεατρικά σου και στα κινηματογραφικά σου. Πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Ελπίζω να τα πούμε σε άλλα 10 χρόνια. Σε άλλα 10 χρόνια. 20 χρονών θα είμαι, κάπου θα με πετύχεις. 20 είπα λίγα, καλή, εντάξει.